Φίλες και φίλοι του onus.gr, καλησπέρα σας. Θα ήθελα στο απόψινό σχόλιο να πούμε δύο πράγματα σε σχέση με τις εκλογές της ΕΠΟ, με τη διαμάχη γύρω από τις εκλογές της ΕΠΟ, με αφορμή την παρέμβαση που φαίνεται να επιχειρεί να κάνει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ σημαντική ηθική διάσταση, ειδικά για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ από την επικοινωνία του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή ούτε λίγο ούτε πολύ, εμφανίζεται σαν να είναι εκείνη η οποία θέλει να προστατέψει ένα σύστημα το οποίο οδηγεί σε ελεγχόμενες διοικήσεις. Κάθε άλλο παρά είναι έτσι. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία είναι άκομψη και πάει να γίνει ελάχιστους μήνες πριν από τις εκλογές, με ξεκάθαρο στόχο να αλλάξει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αν η διαδικασία αυτή ήταν καθαρή και ήταν καθαρές προθέσεις από πλευράς του πολιτικού προϊστάμενου του αθλητισμού, θα ήταν μια ανοιχτή διαδικασία που θα είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες, στην οποία θα συμμετείχαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, θα είχαν ενημέρωση, θα μπορούσαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και φυσικά όλη η φιλαθλητική γνώμη θα γνώριζε περί τίνος πρόκειται. Εδώ πέρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε μια διαδικασία που εξελίσσεται παρασκηνιακά, για την οποία είναι ενήμεροι ελάχιστοι, για την οποία από ό,τι φαίνεται η πολιτεία έχει παρασκηνιακά το στόχο να πείσει την FIFA και την UEFA να την στηρίξουν σε αυτή την παρέμβαση που πάει να κάνει και για την οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ενήμερες όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές οι οποίες έχουν θεσμικό ρόλο στο ποδόσφαιρο. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι τα κίνητρα δεν είναι ακριβώς αθώα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Την ίδια στιγμή που με υπονοούμενα και με μισόλογα έστω καταλαβαίνουμε ότι στόχος είναι να έχουμε ένα νέο εκλογικό σύστημα με διευρυμένο εκλογικό σώμα, ιδανικά για αυτούς που το επεξεργάζονται με το να έχουν ψήφο όλα τα σωματεία. Την ίδια στιγμή λοιπόν που πάει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των σωματείων, ας πούμε, έχουμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού να εμφανίζεται στη Βουλή και να λέει ότι αυτή τη στιγμή τα αθλητικά σωματεία στο θέμα των οικονομικών επιχορηγήσεων είναι εχμάλωτα από τις ομοσπονδίες και τις ενώσεις στις οποίες ανήκουν. Και λέει ότι από εδώ και πέρα και μέσω του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων, το οποίο θεσπίζει, θα πρέπει τα σωματεία να παίρνουν την επιχορήγηση απευθείας από την πολιτεία. Με τα κριτήρια δηλαδή της πολιτείας και χωρίς να υπάρχει παρέμβολη από τις ομοσπονδίες και τις ενώσεις στις οποίες ανήκουν. Αυτό σημαίνει ότι ο κριτής για το ποια και ποια σωματεία θα πάρουν χρήματα και πόσα χρήματα θα πάρουν, θα γίνεται απευθείας στην πολιτεία. Σκεφτείτε λοιπόν τι ρόλο έχει να παίξει αυτό σε περίπτωση που όντως καταφέρει ο Υφυπουργός Αθλητισμού να έχουμε μια τέτοια αλλαγή ενώπιση των εκλογών της ΕΠΟ με τέτοιου είδους διεύρυνση του εκλογικού σώματος. Ποιο θα είναι το κριτήριο για την ψήφο από πλευράς των σωματείων? Δεν θα είναι ενδεχομένως οικονομική πίεση στην οποία θα έχουν υποβληθεί? Υπάρχει λοιπόν ορισμένα πράγματα μάλλον υπάρχουν τα οποία αν τα σκεφτούμε συνδυαστικά οδηγούν σε μάλλον ασφαλή συμπεράσματα και καθιστούν πάρα πολύ αφελές να σκεφτείς αυτή τη στιγμή ότι ξαφνικά μας έπιασε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές η επιθυμία για εκδημοκρατισμό, για να ανοίξουμε τις διαδικασίες, για να έχουμε μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. Αυτή η κουβέντα ενδεχομένως να πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, μετά τις εκλογές που θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και όπως γίνονται όλα τα τελευταία χρόνια. Όταν έχουμε νέα διοίκηση, όταν έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, τότε κάλλιστα όποιος πολιτικός προϊστάμενος αθλητισμού είναι καλόπιστος και έχει σκοπούς καθαρούς, να μιλήσει με τη νέα διοίκηση και θα έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους για να μελετήσουν αν και ποιες κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν προς την κατεύθυνση που θέλει. Καλό βράδυ.